Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους ομιλητές που συμμετείχαν στη διαδικασία, είτε το επιστημονικό εξειδικευμένο κομμάτι, είτε και τους ε, συναδέλφους από τους Δήμους που παρέμβησαν. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική δουλειά, διότι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα, σε συνδυασμό με το ότι δυστυχώς ο κατάλογος των νεκρών και των βαριά τραυματισμένων είναι πολύ μεγάλος και φορτίζει ακόμα περισσότερο τη συζήτηση. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα αντιπαράθεσης ότι υπήρχε το πρωί η μερίδα, υπάρχει το απόγευμα η μερίδα. Το ζήτημα είναι το εξής. Εμείς μπορούμε με σαφήνεια να πούμε ότι τον ξέρουμε τον ένοχο και είναι γνωστή η αιτία. Σε αντίθεση με την πρωινή ημερίδα που σε αυτή τη διατύπωση υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τον ξέρουμε τον ένοχο, είναι γνωστή η αιτία. Ή αρχίζουν και μπουρδουκλώνουν τα πράγματα, λίγο φταίει φταί ο εργοδότη, λίγο φταίει ο εργαζόμενο. Έλα και εσεί ρε παιδιά, εμεί που σα τα δίνουμε, που έλεγε ο Ιωακιμίδη ο το πρωί, αλλά εσεί δεν τα φοράτε γιατί δεν έχετε παιδεία. Διότι δεν είναι δεύτερο ζήτημα. Είναι το βασικό να βρούμε και να αντιμετωπίσουμε καθαρά τι έχουμε απέναντί μας. Διότι υπόθηκε και από άλλους. Το πλαίσιο το οποίο υπάρχει δεν είναι γιατί αγαπάνε τον εργαζόμενο. Το πλαίσιο το οποίο υπάρχει δεν είναι γιατί θέλουν να προστατέψουν τη ζωή του εργαζόμενου. Αυτό που τους ενδιαφέρει, το έχει περιγράψει πολύ εύστοχα η Εύη σε ένα άρθρο της, είναι να αντιμετωπίσουν τον απουσιασμό. Να μην λείπει ο κόσμος από τη δουλειά. Να πάρουμε μέτρα να μην αρρωσταίνει ο κόσμος. Να μην έχει ατυχήματα για να πηγαίνει στο νοσοκομείο να πληρώνουμε το σύστημα υγείας. Όλα κόστος κάτσανε στη Γερμανία και μετρήσανε ότι είχαν, λέει, ένα κάποιο προηγούμενο χρόνο, 460 εκατομμύρια εργατο, ε, ας, ε, ώρες ασθενειών. Και το ξαναβάλανε κάτω και είδαν ότι από αυτό το πράγμα επιβαρύνεται 3,1 το ΑΕΠ της Γερμανίας. Αυτή είναι η λογική τους. Με αυτή την οπτική αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Να μειώσουν το δικό τους κόστος. Και μόνο. Και εκεί αρχίζουν οι λογικές που προσπαθούν να βάλουν και την ευθύνη του εργαζόμενου μέσα στο παιχνίδι και πάει το δικαίωμα περίπατο. Η λογική δική μας είναι ότι η ζωή μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η ζωή μας δεν κοστολογείται. Ούτε μπορεί να μπαίνει σε ζυγαριές τέτοιου χαρακτήρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος μήπως ρε παιδιά και αυτό που λέτε εγκλήματα είναι υπερβολικό. Μήπως τελικά κάπου είναι και η κακιά στιγμή, κάπου και η τύχη, κάπου και η ατυχία. Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε συνάδελφοι την τοποθέτηση ενός κοφάλαλου ανθρώπου σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας να κάνει εργασίες. Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε οχήματα βαρέου τύπου όπως τα απορριμματοφόρα να κυκλοφορούν με ελαστικά που ούτε για την αναγόμωση δεν τα παίρνουν. Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την τοποθέτηση συμβασιούχων ανθρώπων με αυτές τις εργασιακές σχέσεις με την κοινοφελή εργασία από την πρώτη μέρα δουλειά σε διαδικασίες αποκομιδής, χειρισμού μηχανημάτων, Άνθρωποι που μέχρι εχθές ήταν άνεργοι. Πώς αλλιώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι ενώ εδώ έρχεται όλο το επιστημονικό προσωπικό και σου μιλάει για τη φθορά που υπάρχει στην υγεία κατά την εργασία σε τέτοια επαγγέλματα, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την αύξηση των ορίων ηλικία που επιβάλλουν. Και βλέπουμε συναδέλφους 60-62 χρονών να συνεχίζουν να εργάζονται σε εργασίες που δεν θα έπρεπε να είναι. Πώς αλλιώς να, να, να αιτιολογήσουμε και να χαρακτηρίσουμε την άρνηση πρόσληψης προσωπικού εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να σπρίσουν τα μαλλιά μας καλή ώρα, να, να υπάρχει ραγδαία γύρανση του πληθυσμού, και την ίδια ώρα η εντατικοποίηση να σπάει κόκαλα. Πώς αλλιώς να τα πούμε αυτά. Αν δεν τα πούμε με το όνομά τους. Ως πραγματικά εγκλήματα απέναντι στη ζωή, στην υγεία, στην ασφάλεια του εργαζόμενου. Και αυτό είναι που θα πρέπει να χαρακτηρίζει και τον αγώνα μας και τη δουλειά μας και την προσπάθειά μας όταν λέμε ότι πρέπει να φτιαχτούμε Επιτροπέ υγιεινή και ασφάλεια παντού πρέπει να ισχυροποιηθούν τα σωματεία. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να πάρουν. Όχι, δεν έχουμε, θα φτιάξουμε. Έπρεπε από χθε να τις έχουμε τι επιτροπέ. Και ειδικά οι συνάδελφοι που είναι εδώ πρέπει από αύριο να μπουν μπροστά, να πρωτοστατήσουν, να συγκροτηθούν επιτροπέ παντού και μαζί με τα σωματεία να διεκδικήσουν όχι το γνωμοδοτικό ρόλο που θέλει ο νόμος για τι επιτροπέ υγιεινή και ασφάλεια. Αλλά αποφασιστική παρέμβαση στου χώρου δουλειά. Να μπει ένα φρένο. Δεν θα περιμένουμε το νομοσχέδιο που υποσχέθηκε το πρωί ο Χαρίστης που στην πραγματικότητα αν το ξεψαχνίσει κανείς θα δίνει πιθανά κανένα ζευγάρι γάντια παραπάνω, κανένα ζευγάρι περισσότερα προκειμένου να, να δείξει ότι η κυβέρνηση κάτι έκανε. Έχει ευθύνη αυτή η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη. Αυτά που λέμε οι αριθμοί οι ανατριχιαστικοί είναι επί της. Δεν είναι 20 χρόνια πίσω. Είναι ο κατάλογος από την πρώτη πρώτη του 15 μέχρι σήμερα. Έχουν βαριά ευθύνη για αυτή την εικόνα και θα πρέπει να τους αποδοθεί αυτή η ευθύνη. Όπως βεβαίως και στους δημάρχους. Είδατε και στο βίντεο που παίξαμε στην αρχή μια εμφάνιση έτσι κάποια στελεχών εδώ για μια σειρά από, σε μια σειρά από δήμους για το πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας. Να σας πω έτσι μια προσωπική εμπειρία που δεν υπήρχε στο βίντεο. Στην Κόρινθο, ο επιθεωρητής εργασίας ήταν αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αρχής. <Στολική> Πηγαίναμε την προηγούμενη περίοδο που ήταν ο αγώνας των συμβασιούχων για να παραμείνουν στη δουλειά. Κάναμε, ξανακάναμε καταγγελίες. Άκριδε βγάζαμε. Κάναμε μια παρέμβαση και ήρθαν οι ειδικοί επιθεωρητές του ΣΕΠΕ. Μέσα σε μία ώρα που γυρίσανε δύο χώρους, τον καράζ και το χώρο που στάθμευσε των απορριμματοφόρων και είδαν τα οχήματα, γράψανε οχτώ σελίδες αναφορά. Ούτε κουτί πρώτων βοηθειών, δεν λέμε τα υπόλοιπα, ούτε ένα κουτί πρώτων βοηθειών μη γρατζουνιζότανε κανένας να βάλει ένα χατσαπλά δεν υπήρχε. Για να μην μιλήσουμε για την ακαταλληλότητα των οχημάτων, τα ελαστικά που άμα τα, τα φωτογραφίζανε και κουνάγαν το κεφάλι τους, τα ποδιτήρια που δεν υπήρχανε, τι έχει γίνει όμως ένα μήνα μετά; Απολύτως τίποτα. Παρότι οι προθεσμίες. Στην έκθεση έλεγαν η Δημοτική Αρχή οφείλει για αυτό να απαντήσει σε πέντε μέρες, για το άλλο σε δέκα μέρες, τέλος πάντων το ανώτερο που της είχε δώσει ήτανε δεκαπέντε μέρες σε όλα που καταγραφήκανε. Ακόμα η Δημοτική Αρχή δεν έχει απαντήσει. Και ακόμα το ΣΕΠΕ δεν κάνει τίποτα για να του πει γιατί κύριε Δήμαρχε εδώ και ένα μήνα δεν έχεις απαντήσει στη, στην έκθεση. Αυτή είναι η κατάσταση. Και θα πρέπει ξανά να το σωμάτιο να μπει ξανά μπροστά, να κλείσει το αμαξοστάσιο, μπα και δραστηριοποιηθούν και ενεργοποιηθούν για να ξανάρθουν για να υλοποιηθούν αυτά που καταγράφηκαν. Αυτό όμω ο αγώνα είναι απαραίτητο, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί αν τον εγκαταλείψουν, δυστυχώ πιθανά να είναι τα επόμενα θύματα στη δική τους περιοχή. Σήμερα που υπάρχουν δύο ημερίδες, πρωί-πρωί, είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Διόνυσο. Ένα συνάδελφος οδηγός, προκειμένου να επισκευάσει τον αυτοματισμό για το γκάδο, παρά λίγο να χάσει το χέρι του για καλή του τύχη ευτυχώς είναι με κάποιο σπασίματα πολλαπλά βέβαια στο χέρι. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος γιατί υπάρχουν, βασιλεύουν παντού αυτές οι συνθήκες εργασίας. Βασιλεύει παντού αυτή η αντίληψη δημάρχων κυβέρνησης και τι μένει. Το πιο ουσιαστικό αγαπητοί συνάδελφοι και αυτό θα πρέπει να είναι και το ρεζουμέ και τη σημερινή δουλειά. Η ανάγκη τη δυναμική παρέμβαση των εργαζομένων με όλη του τη δύναμη, με όλο του το κουράγιο, με όλο του το πείσμα, με καθαρή εικόνα των ευθυνών ότι η ζωή των εργαζόμενων είναι ζήτημα υπεράσπισης του κινήματο, είναι ζήτημα αγώνα, είναι ζήτημα πάλης, είναι ζήτημα πρώτη γραμμή. Και σε αυτό το ζήτημα, ειδικά οι δικές μας οι δυνάμεις, θα, πρέπει να βρίσκονται πρωτοπόρε. Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να μεταφέρουμε στου χώρους δουλειά. Αυτή την ευθύνη, αυτό το καθήκον μαζί με τη συνολικότερη πάλι για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην καθημερινή μας για ψηλά στον καθημερινό μας αγώνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.